Όσο αφορά προσωπικά, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ξεκινήσει, κακώς τώρα βέβαια γιατί θέλει ώρα για να μιλήσω για τα μαζέτα, επιγραμματικά, δύο περιοχές στην πόλη μας έχουν μείνει 6 μήνες χωρίς να μας πούν τα κλαδιά. Και η μία περιοχή είναι πάνω στις κατασκευές. 6 μήνες. Ειδικά δύο δρόμοι, δυστυχώς, είχαν να μας πούν 6 μήνες. Ένα, θα σας πω, για ένα δρόμο, συγκεκριμένα, κλείνουν μπροστά, πήραμε 12 φορτηγά κλαδιά και μπάσκα. 12 φορτηγά. Φάγαμε μόνο 3 μέρες για να καθαρίσουμε το δρόμο. Το δρόμο 20. Τίποτα άλλο που σας λέω, αυτό δεν το έχω ξανασυναντήσει. Θα κάνετε λίγο υπομονή, οι δρόμοι θα καθαριστούν και ήδη θα σας κάνω σε μία ημερίδα, θα κάνω εγώ σε ένα μήνα, θα σας πω συγκεκριμένα πράγματα που θα γίνουν για να καλυτερεύσουν οι περιοχές και ειδικά οι δρόμοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πολύ συχναστοί όσο αφορά το θέμα. Και κάτι άλλο, για να κλείσω, η επικοινωνία μας είναι τόσο ανάγκη στο site του Δήμου. Καλό θα είναι να υπάρχουν όλα τα μέλη των συλλόγων. Αν μπορείς, θα στέλνει και μέσω mail. Θα το οργανώσουμε αυτό, κύριε Τζανετάκο, και θα οργανώσουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Πριν πω οτιδήποτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου μας είναι ότι δεν έχει τηλέφωνο. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, εμείς και εγώ του Παναγιώτη που μας συνέχεια στην Αθήνα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το τηλέφωνο. Παίρνουν οι κάτοικοι και δεν βρίσκουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν το πίστευα ότι αυτό μπορεί να γίνει στο 2014, δηλαδή να χτυπάει τηλέφωνο στο Δήμο και να μην υπάρχει άνθρωπο να το σηκώσει. Το 4900 που είναι το κεντρικό τηλέφωνο του Δήμου, δεν υπάρχει άνθρωπο να το σηκώσει. Αυτό δεν το ξέρει κάποιο. Ή το τηλέφωνο τη καταλήτω. Δεν το σηκώνει ο κόσμο. Δηλαδή, αν τύχει και είναι εκεί, ο συγκεκριμένο άνθρωπο, αν είναι, δεν σηκώνεται. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιο θέλει να πετάξει με τα κλαδιά, αν δεν έχει ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσει με το Δήμο, το πετάει στα πρώτα. Και εσεί, από τα νεύρα σα, τώρα έχετε να επικοινωνήσετε 2 μέρες με έναν άνθρωπο, άντε πάτε έξω στον δρόμο και τελείωσε. Δυστυχώ αυτό είναι πρόβλημα. Το θα το λύσουμε με το τετραψήφιο αυτό. Θα κάνουμε τετραψήφιο το οποίο θα λυθεί αμέσω. Θα υπάρχουν άνθρωποι που θα επικοινωνούν με τον πολίτη και τα παράπονα και τα προβλήματα τη παιδεία κατά αερότητα. Τα πάντα θα περνάνε κατευθείαν στι υπηρεσίε. Θα τα καταλάβουμε, θα τα πούμε κατευθείαν για το κλίμα. Αυτό θα γίνει άμεσα. Θα γίνει άμεσα. Αυτό προσπαθούμε να λύσουμε γιατί όταν λυθεί το θέμα του τηλεφώνου θα μπορούμε και εμεί να βοηθούμε του πολίτε. Και αργότερα θα υπάρξουν διαδραστικέ λύσει στο τραπέζι. Για να λυθεί το ζητήμα, θα πρέπει να μειώσουμε του νόμου, θα τα συζητήσουμε κι αλλιώ. Τώρα τρέχει βέβαια στην άδεια τη πάρα πολύ, την συνεργασία. Αλλά όμως μόνο διαχείριση δεν θα έρθει. Να το λύσουμε οραστικά με την ανακριτική διαχείριση. Κύριε Φίτρο, επειδή είναι τώρα όλοι σύντομοι, δεν πώς θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Να σας συστηριάζεται και λόγω ιδιότητος στην καθαριότητα της υπήρησης αυτού του κτηρίου και του πνευματικού κέντρου. Για τις εκάστοτε πολιτιστικές ή επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Και όχι μόνο. Αν παρελθείτε, δεν είναι κάποιο μόνιμος υπάλληλος, θα έλεγα μια πρόταση κάνω, ίσως μπορεί να γίνει με ωραία αρφή δύο φορές το μήνα από εξωτερικό δημοτικό. Πρόκειται και δεύτερο, λύσει το πρόβλημα των δρόμων, τουλάχιστον λακκούδε και υπάρχουν προβλήματα, γιατί ο χειμώνα είναι πρώτο μήνα. Νομίζω ότι ο κ. Βασιλιάδη είναι αυτό που έχει κάθε φορά έξω και μην είναι αυτό. Κάθε σύλλογο και 10 πρώτε συναντούσει για τι δεν θα λέει όχι. Ο κ. Βασιλιάδη. Απαντήσω, κ. Βασιλιάδη.